Γάμος γίνεται. Γάμος γίνεται. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο, από ό,τι βλέπετε και από τον τίτλο, ασχολούμαστε πάλι με ρούχα. Έχω κάποια καινούργια ρουχαλάκια τα οποία δοκιμάζω εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο. Να μου πείτε και εσείς τη δική σας την άποψη. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι 100% ικανοποιημένη από αυτή την παρτίδα των ρούχων. Και φυσικά φταίω εγώ γι' αυτό, διότι έκανα λάθος εκτίμηση του σώματός μου και δεν πήρα σωστά νούμερα μάλλον. Τέλος πάντων, θα τα δείτε αυτά στην πορεία. Τα ρουχαλάκια που θα σας δείξω είναι από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Shein και Rombi. Και ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο το αγόρασα από το Chica, νομίζω λέγεται Chica. Θα σας έχω ούτως ή άλλως όλες τις πληροφορίες από κάτω, όλα τα links και να πάτε να δείτε και εσείς οι ίδιες τα ρουχαλάκια αυτά. Τέλος, θέλω να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη εάν οι σκηνές που σας δείχνω τα ρούχα είναι κάπως με λάθος φωτισμό. Δυστυχώς σήμερα έχει πάρα πολύ κακό καιρό στη Θεσσαλονίκη, οπότε ζωρίστηκα πάρα πολύ να βρω καλό φωτισμό μέσα στο σπίτι. Έχω μια πολύ μικρή λάμπα λευκή, την οποία την έχω και αυτή τη στιγμή μπροστά στο πρόσωπό μου για να γυρίζω το βίντεο. Δεν έχω στούντιο φώτα, οπότε συγχωρέστε με άμα είναι λίγο κακός ο φωτισμός. Οπότε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και θα ξεκινήσω με ένα παντελόνι, το οποίο είναι από το ηλεκτρονικό κατάστημα Rombi. Και είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν θα καταλάβετε πολλά πράγματα τώρα. Θα το δείτε βέβαια στο κλιπάκι για να καταλάβετε. Έχει κάποια διακριτικά σχησιματάκια, η γραμμή του είναι στενή και είναι αρκετά ψηλόμεσο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για να μπορέσω να το διαλέξω. Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου έχω ότι αυτό το καβάλο, γενικά το ψηλόμεσο, τίνει να κολλακεύει πιο πολύ τα γυναικεία σώματα και τις οποίες καμπύλες έχει η καθεμία από εμάς. Το κακό με την υπόθεση είναι ότι υπολόγισα λάθος το νούμερο και πήγα και πήρα το medium, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω small, διότι δεν υπολόγισα ότι αυτό το παντελόνι έχει κάποια ελαστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να πάω να το κάνω διόρθωση, στένεμα ιδιαίτερα στη μέση, διότι δυστυχώς είναι αρκετά αντιαισθητικό, όπως θα δείτε και στο κλιπάκι. Επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα το τύπου φουτεράκι, το οποίο είναι κοντούλι αλλά δεν είναι crop top. Είναι ένα μεσαίας κατάστασης μπλουζάκι, το οποίο έχει την κουκουλίτσα του. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό μπλουζάκι, γράφει cute but psycho. Είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να με χαρακτηρίσει, γιατί όντως είμαι και λίγο περίεργος σαν άνθρωπος. Δηλαδή όποιος με γνωρίζει προσωπικά ξέρει ότι έχω λίγο μια τρέλα, μια μούρλα πάνω μου, με την καλή την έννοια ελπίζω. Είναι ένα πάρα πολύ απλό casual μπλουζάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο στυλ μου και γενικά τίνω να φοράω πιο πολύ αυτά παρά έτσι λίγο πιο γυναικεία ρούχα. Στη συνέχεια θα περάσω σε κάτι το οποίο σκέφτηκα διπλά, τριπλά, τετραπλά πριν το αγοράσω. Παρ' όλα αυτά σκέφτηκα ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι στην ντουλάπα μιας γυναίκας, οπότε και αποφάσισα να το αγοράσω. Δεν είμαι σίγουρη άμα θα το φορέσω, γενικά σαν άνθρωπος δεν βγαίνω κιόλας πάρα πολύ. Και αναφέρομαι σε αυτήν εδώ πέρα την δερματίνη φούστα, η οποία είναι midi, έχει ένα πάρα πολύ καλής ποιότητας δερματίνη παραδόξως. Έχει εδώ πίσω ένα φερμουάρ, είναι αρκετά ελαστική μπορώ να πω και αγκαλιάζει πολύ όμορφα το σώμα, δηλαδή παρόλο που γενικά εγώ επειδή είμαι κοντούλα και οι γάμπες μου τείνουν να είναι λίγο πιο φουσκωτές τέλος πάντων, δεν είναι και πολύ κολακευτικό σαν στυλ αυτή η φούστα. Παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι εμένα προσωπικά μου άρεσε. Περνάω στο ηλεκτρονικό κατάστημα Shein, από το οποίο διάλεξα πρώτον αυτήν εδώ πέρα την παντελόνα. Εάν θυμάστε στο προηγούμενο μου βίντεο σχετικά με τα ρούχα, σας είχα βάλει μια παντελόνα σε διαγωνισμό. Πήρα λοιπόν αυτήν, η οποία είναι μια παραπλήσια παντελόνα, είναι αρκετά ψηλόμεση. Από ό,τι βλέπετε, με χάλασε λίγο που δεν έχει τσεπούλες και με χάλασε λίγο το ότι ενώ πήρα το νούμερο small, στη μέση πάλι μου κάνει προβλήματα, οπότε μου είναι μεγάλη και πρέπει και αυτή να τη διορθώσω δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά σαν γραμμή στο πόδι είναι εξαιρετική και μπορώ να πω ότι έχει μια ίσια γραμμή, δεν είναι δηλαδή καμπάνα, οπότε κολακεύει πάρα πολύ οποιοδήποτε σωματότυπο.
Για το τέλος σας άφησα το αγαπημένο μου κομμάτι, το οποίο μου άρεσε πιο πολύ από ό,τι πήρα σε καινούριο ρούχο, και είναι αυτή εδώ πέρα η ζακέτα, η οποία είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Είναι ζεστή, έχει ένα πολύ ωραίο ύφασμα, έχει μέσα νεράκια τα οποία σιγά μη φανούν τώρα, εδώ ίσως να φανούν λίγο καλύτερα. Η βάση του είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό παγωμένο γκρι. Σχεδόν δεν φαίνεται γκρι, δηλαδή φαίνεται λευκή. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα πολύ πολύ παγωμένο γκρι και πετάει μέσα νεράκια με κάτι κλωστούλες μαύρες. Οπότε έχουμε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Η ζακέτα είναι πάρα πολύ ζεστή, είναι oversized, είναι αρκετά χαχόλικη, είναι ό,τι πρέπει για από εδώ και πέρα τώρα το χειμώνα. Δίνει τις προδιαγραφές για μια all time classic ζακέτα και έχει φυσικά και τσεπούλες. Οπότε μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια πλέον. Ήταν λοιπόν στο σύνολο τα ρούχα που είχα να σας δείξω αυτή τη φορά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Εγώ μια φορά να σας πω ότι ό,τι έδειξα θα το έχω αναλυτικά γραμμένο κάτω στην περιγραφή. Οπότε ανοίξτε τις πληροφορίες σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να τσεκάρετε και μόνο σας κάποια από αυτά τα κομμάτια που σας έδειξα. Οπότε κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε και τις δικές σας τελευταίες αγορές ρούχων. Φιλάκια πολλά!